Θυμηδία προκάλεσε καταρχήν η συζήτηση του θέματος για τη διαγραφή προστίμου που επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις καφεμπάρ, αφού οι αιτιάς που προβλήθηκαν από συγκεκριμένη επιχείρηση δεν μπορούσαν παρά να προκαλέσουν χαμόγελα κατά την αναγνωσή τους από τον Χριστοπούλιο. Η εξουσία της Δήμαρχος ανέφερε ότι η σχετική παράβαση πραγματοποιήθηκε χωρίς δόλο, καθώς τα τραπεζοκαθίσματα μετακινήθηκαν από το εσωτερικό του καταστήματος προς το εξωτερικό μέρος από τους πελάτες του καταστήματος που λόγω της ζέστης τα μετέφεραν προς τα έξω για να καθίσουν εκεί. Ανέφερε επίσης ότι η επιχείρηση τηρεί πιστά τον αντικαπνιστικό νόμο και ότι οι πελάτες που κάπνιζαν ήταν όλοι έξω, με αποτέλεσμα τα 8 τετραγωνικά της αρχικής άδειας του καταστήματος, με οποίο μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες του καταστήματος. Η κυριεξούσια δικηγόρος, σε πάση περιπτώσει, κατέθεσε υπεύθυνες δηλώσεις δημοτών που ανέφεραν ότι λόγω του αντικαπνιστικού νόμου υπήρχαν αρκετοί θαμώνες που πήραν τα καθίσματά τους και θαμώνες. Όχι τα τραπέζια όμως. Δεν δημοσίευαν. Τα μόνα τους δεν σημείο. Ωστόσο, τα πράγματα σοβάραψαν αρκετά όταν τον λόγο πήρε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος της Δημοτικής Αστυνομίας, ο οποίος μιλήσε για υπονόμευση της προσπάθειας που καταβάλει για την τήρηση της νομιμότητας, διαφωνώντας με την εισήγηση της Επιτροπής να διαγράφει τα επιβαλλόμενα πρόστιμα. Για μένα αυτή η εισήγηση είναι υπηκώς απαράδεκτη από την Επιτροπή, κυρία Κίνη. Και θέλω να τονίσω αυτό το θέμα. Απ' τη μια, ερχόμαστε και κυρώνουμε ολόκληρη την υπηρεσία, ότι η υπηρεσία δεν κάνει καλά τη δουλειά της. Πήγε εκεί και είδε καρέκλες μαζεμένα, καρέκλες και τραπέζια μαζεμένα και παρόλα αυτά τους έγραψε. Δεύτερον, έχει προηγούμενα με τον καθένα από αυτούς και ως εκ τούτου αυτά τα συμπεράσματα βγαίνουν. Ως εκ τούτου γι' αυτό πηγαίνει και τους γράφει προφανώς. Γι' αυτό θα πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε με πολύ επιεική λογική. Έτσι λέει η Επιτροπή. Μάλιστα, ο κύριος Τσαγκελίδης ανέφερε χαρακτηριστικά παραδείγματα για να τεκμηριώσει τα όσα ισχυρίστηκε, ενώ η διαφωνία του μετατράπηκε σε προσωπική διένεξη με τον Θανάση Ξυνίδη, ο οποίος ωστόσο δεν δίστασε να ρίξει ευθύνες και στον εκπρόσωπο της παράταξής του στην Επιτροπή Σπύρο Μαζαράκη. Ο οποίος από το 2009 και 2010 εκκρεμούν οι υποθέσεις του και ενώ έχει και δεύτερη παράβαση το 2012, τρεις φορές την ίδια, στο ίδιο διάστημα, ενώ με απόφαση δημάρχου έχουν αποσυρθεί τα κτίσματα και τα τραπεζοκαθίσματα, δεν τα παίρνει καν υπόψη η Επιτροπή αυτά και συνεχίζει να κάνει δεκτές τις όποιες αναβολές. Το κατά πόσο έχει δικαίωμα να το κάνει δεκτή, αυτό δεν το ξέρω. Ερχόμαστε για το θέμα το δεύτερο, εκεί που ακυρώνει. Ακυρώνουμε σε κάποιον ο οποίος και σήμερα ακόμα τα έχει ανοιγμένα εκεί πέρα, η ημερομηνία είναι συγκεκριμένη. Και σήμερα ακόμα τα έχει, ο οποίος είναι υπότροπος, έχει το ξαναπεί πρόστιμο το οποίο το έχει πληρώσει, έχει ξαναπροχωρήσει να κάνει το ίδιο πράγμα, ξαναπήγαμε δύο φορές, εκδόθηκε φύλο ελέγχου και φύλο απομάκρυνσης, το οποίο βέβαια για τεχνικούς λόγους δεν έχει εφαρμοστεί, και αυτούς εμείς κάνουμε δεκτές τις ενστάσεις τους και διαγράφουμε τα πρόστιμα. Μπράβο μας. Εγώ εκεί που θα ζητήσω είναι να απορριφθεί τελείως η εισήγηση. Για ποιον μιλάτε? Ανέφερα δύο παραδείγματα. Για ποιον μιλάτε, είπατε, αυτός που έκανε αυτή την κοινωνία. Κύριε Ξυνίδη, κάθε φορά που θα πάρετε το λόγο, νομίζω ότι είμαστε σε δικαστική έδουσα. Καταρχάς, βέβαια, αναπότης μια επιτροπή, την οποία όλοι αποφεύγουν σαν το διάβολο το λιβάνι. Και εμείς, Σπύρο, έχουμε δουλειά στις μία η ώρα και πιθανώς καμιά φορά και πιο δύσκολη από τη δικιά σου. Μια φορά την ήρθες όμως. Και μια κάθε φορά κάνοντας ελαφρά πηδηματάκια. Να τελειώσω, μίλησες, τώρα θα μιλήσω εγώ. Τώρα θα μιλήσω εγώ. Όταν τελειώσω, μπορείς να ζητήσεις επιπροσωπικού και να πεις. Μία φορά δεν έχεις συμμετάσχει. Όταν παίρνουμε μία θέση, είναι για συγκεκριμένο λόγο. Οι αναβολές δίνονται, και θα μιλήσω για τον κύριο Τσεγγελίδη στο τέλος. Ζήτησα πριν από 6 μήνες, 7, σε μια σύσκεψη, στον κύριο αντιδήμαρχο της Δημοτικής Αστυνομίας, θα κάνει κάτι πολύ απλό. Και το είπα μάλιστα, και αν δεν σου διαψεύσει, γιατί έμαθα ότι έχει φωτογραφίες στα χέρια του, να κάνει αυτό το πράγμα. Να δώσει στους αστυνόμους που πάνε και κάνουν έλεγχο μια κάμερα και να αποτυπώνει την κατάσταση. 15 Σεπτεμβρίου, να τα τραπέζια απλωμένα. Ούτε συντήρηση, ούτε επισκευή. Η Επιτροπή των Φορολογικών Υποθέσεων είναι για να κόβει τις αυθαιρεσίες, πιθανώς, τα λάθη του κάθε σερίφη.
αν δεν γίνεται αυτό και αν δεν πατάει καλά στα πόδια της η πράξη και μου φέρνει εμένα τιμολόγια επισκευών στο μαγαζί ή ότι βγάζει καθίσματα έξω τη στιγμή που ξέρουμε όλοι ότι αυτό το μαγαζί και την περίοδο δεν δουλεύει, γιατί άλλα δεν δουλεύουν καλοκαίρι, άλλα δεν δουλεύουν φθινόπωρο. Πρέπει κάποια στοιχεία να υπάρχουν για να αντιπρούσω αυτά. Παρακάλεσα λοιπόν 8 μήνες πριν. Και αν θέλει, ξαναλέω να το διαψεύσει, να κάνει κάτι πολύ απλό. Αυτό που έκανε σήμερα για να πουλάει τη μαγκέτα. Είναι μια φωτογραφική μηχανή, και όταν θα έρθει η πράξη επιβολή του προστίμου, να έχει απλώς μια απλή φωτογραφία, μια ημερομηνία. Για να μην μπορεί κανείς να λέει αλλαντάω. Εγώ εκείνο που θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι ο κ. Τσιγκελίδης σήμερα κάποια πρόβα τζενεράλια, αλλά όταν έκανε τις δηλώσεις του προχθές στη Σταυρούπολη, ξέχασε ότι αυτά που λέει τόσο καιρό τα ψήφιζε. Εγώ όταν πέρασα τα 12 και προσέχτηκα να φύγουν, δεν θα παίζω στρατιωτάκια και υπότες. Όποιοι όμως θέλουν υπότες να παίξουν ξανά μαζί μου, μπορούν να παίξουν τα προσωπικά τους αποθυμένα για τις επενδύσεις τους ή όχι. Να βγάζουν απευθείας. Όχι Τσιγκελίδη με πανοπλίες και φορτσάκια. Εντάξει. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο κύριος Ξενίδης έχασε την ψυχραιμία του και ανακάτεψε από υπότες μέχρι επενδύσεις, μέχρι Σταυρούπολη και όλα αυτά εδώ. Δεν το ξέρω το λόγο. Το ξέρω ίδιος προσωπικά. Αν εξυπηρετεί και συμφέροντα επιχειρηματιών, αυτό είναι δικό του θέμα. Ενώ είναι στην Επιτροπή. Λοιπόν, πέρα από εκεί, νομίζω ότι επανειλημμένες φορές τον έχω ζητήσει τους τελευταίους 4-5 μήνες για να δούμε το κανονιστικό πλαίσιο για τις χρήσεις κοινοχρήστων χώρων. Ενώ είναι στην Επιτροπή μαζί με εμένα, δεν έχει έρθει καμία φορά. Εγώ δεν έρχομαι τηλέφωνο να τα πούμε κρυφά στο γραφείο. Κάνε καλά, εντάξει. Εγώ δεν σε διέκοψα. Εγώ δεν σε διέκοψα. Έχω πρόσκληση. Εγώ δεν σε διέκοψα. Έχω πρόσκληση. Δεν σε διέκοψα. Έλα στο γραφείο μου να τα πούμε. Με συστημένο θα σε στείλω την άλλη φορά. Με συστημένο έτσι για να μην χαθεί στον δρόμο. Ακόμη ο Θανάης Ξενίδης διαφώνησε και με τον επικεφαλής της παράταξής του Χρήστο Πούλιο και ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τη σχετική επιτροπή, την οποία κατέθεσε πριν το τέλος της συνεδρίασης. Ωστόσο, οι κατασμοί δεν σταμάτησαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού τη δική του επιστολή παρέτησε από την Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, πρόκειται να παραδώσει όπως προανήγγειλε και ο αναπληρωματικός της παράταξης Πούλιου στην Επιτροπή, Σπύρος Μαζαράκης. Στο μεταξύ, οριστική ταφόπλακα στο κλείσιμο της αστυνομικής σχολής Ξάνθης, χωρίς δέσμευση για την αποχώρηση των μεταναστών και υπόσχεση για λειτουργία της στο μέλλον, έδωσαν οι υπουργοί Νίκος Δένδιας και Δημήτρης Θεμάτης σε συνομιλία τους με τον Δήμαρχο Ξάνθης Μιχάλη Στυλιανίδη. Πιο συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ξάνθης, σε τριμερή τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Υπουργό Επικρατείας Δημήτρη Σταμάτη, αλλά και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Νίκο Δένδια, τον διαβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση φιλοξενίας μεταναστών στη Σταυρούπολη. Σύμφωνα με τον ίδιο διάλογο, η αστυνομική σχολή της Ξάνθης θα επαναλειτουργήσει την επόμενη χρονιά κατά προτεραιότητα, κάνοντας σύμφωνα με την ποδοσφαιρική ορολογία rotation στις σχολές που λειτουργούν στη Θράκη. Επικοινώνησα 3 φορές με τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Σταμάτη. Δεν έκανα καμιά ανακοίνωση να σας πω, γιατί δεν θέλω πες και αναμοφλέγοντας κάποια πράγματα να ανοίξουμε ενδεχομένως και την όρεξη. Ο οποίος επικοινώνησε και με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τον κύριο Δέντια, Προστασίας του Πολίτη. Έχω την διαβεβαίωση του κυρίου Σταμάτη, αλλά άκουσα και τον διάλογο με τον κύριο Αδέντια, ότι τέτοια σκέψη δεν υπάρχει. Μάλιστα να σας πω πως ο κύριος Σταμάτης, ευθυνόμενος τον κύριο Αδέντια, είπε «Εάν παρόλα αυτά γίνει κάτι τέτοιο, εγώ θα είμαι πρώτος που θα πάω στη Σταυρούπολη να διαδηλώσω μαζί με τους κατοίκους». Σα το λέω, το άκουσα στα μάτια του κυρίου Υπουργού. Άμα βρούνε τις νάτιες από το στρατόπεδο και μετά θα πούμε. Και μάλιστα για την αστυνομική σχολή της Ξάνθης. Και εγώ προβλήματα. Ότι το χρόνο θα είναι η πρώτη σχολή που θα λειτουργήσει. Ότι θα κάνουν
Τέλος, το θέμα της συμμετοχής του Δήμου σε υποδιοργάνωση πανθρακικού ανταμώματος από κάποια οργάνωση ονόματι HEC έφερε στην επιφάνεια ενδιαφέροντα στοιχεία. Σύμφωνα με τον Νίκο Νταμπούφη, η ΜΚΟ που εμφανίζεται χαρακτηρίζεται από κάποια περίεργα στοιχεία, όπως η έδρα της που είναι στον Ντελάουερ των Ηνωμένων Πολιτειών, η δομή της που δεν είναι πολύ προσφυλή στην Ελλάδα, ενώ δεν μπόρεσε να βρει τη σύνδεση της οργάνωσης με κάποιους καθηγητές του Δημοκρίτιου που αναφέρονται στο αίτημα. Τέλος, κατέθεσε τον προβληματισμό του ζητώντας καλύτερη πληροφόρηση για το θέμα. Ο Γιώργος Κολάρος προχώρησε πιο πέρα και είπε κατηγορηματικά όχι, προσθέτοντας ότι καθημερινά γίνεται δέκτης μηνυμάτων για τοπιών της οργάνωσης, κάνοντας λόγο για ακραίους εθνικιστές και άσχετους ιστορικά με επικίνδυνες θέσεις. Τελικά το θέμα αναβλήθηκε και θα επανέλθει.